τέταρτος κύκλος. Και τι διαφορές θα έχουμε σε αυτήν την περίπτωση? Σε αυτόν τον κύκλο είναι 4 δοκιμασίες, δεν υπάρχει ομαδική. Είναι μόνο ατομικές οι δοκιμασίες και βαθμολογούνται τα παιδιά κανονικά για την επίδοσή τους στα πιάτα κάθε φορά που κάνουν. Σήμερα τους είχατε ένα κουτί έκπληξη. Σήμερα τους είχαμε ένα κουτί έκπληξη με δωράκια και η άλλη έκπληξη ήταν τα φρούτα για να φτιάξουν γλυκά και η άλλη έκπληξη ήταν ότι τα έχουν φτιάξει καταπληκτικά όλα. Και ήδη εγώ που πέρασα από τους κάδους εκεί των μίξερ, έπεσα με τα μούτρα, δοκίμασα, έκανα βουτιές και είμαι μια χαρά τώρα. Γενικότερα οι ποικίλια να φτιάχνουν διαφορετικά πράγματα πιο πολύπλοκα ή ίσως πιο απλά? Εξαρτάται. Κάποιοι επέλεξαν και έκαναν κάποια πολύπλοκα πιάτα και πολύ ωραία, κάποια άλλα λιγότερο. Αλλά νομίζω ότι σήμερα τα έχουν πάει όλοι καλά. Ξέρεις, τώρα έχουν μείνει 6. Πέρασα στο τέλος εγώ, όταν αρχίζαν να στείλουν τα πιάτα τους. Οπότε είχα την εικόνα την τελευταία και τη γεύση που είχε τελειώσει. Εννοώ τη συνταγή που είχε τελειώσει, οπότε πήρα τη γεύση. Μέχρι στιγμής πώς τα βλέπετε, δυσκολεύονται λίγο? Έχουν κάνει κάποια ωραία πραγματάκια, έχουν κάνει και κάποια γευστικά πραγματάκια. Τώρα θα δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Θεωρητικά αρχικά ήταν δύσκολο το να πειραματιστούν με φρούτο για να φτιάξουν γλυκό? Όχι, γιατί είναι πολλά υλικά που θεωρούνταν βασικά υλικά. Οπότε είχαν επιλογές να κάνουν. Δεν ήταν ακριβώς βασικό υλικό. Ήτανε, κάνετε γλυκά με φρούτα. Καταλαβαίνεις, οπότε και υπήρχαν πολλά βασικά υλικά, οπότε όχι. Γι' αυτό δημιούργησαν ωραία πιάτα, φτιάξαν ωραία πιάτα διαφορετικά. Το κάθε παιδί με την εξαίρεση του ότι είχαμε 2 σου, το ένα βέβαια σοκολάτα και το άλλο κανονικό. Μια χαρά. Είχαμε φρούτα σήμερα. Εντάξει, ο εύκολο προϊόν. Τέταρτος κύκλος είναι, δεν πρέπει να ρισκάρουμε. Μόλις είδαμε τα φρούτα, καταρχήν ενθουσιαστήκαμε όλοι και ιδιαίτερα νομίζω εγώ και η Έλση, γιατί φτιάχναμε γλυκό σήμερα και είναι το κομμάτι που τρελνόμαστε να κάνουμε. Εγώ ήθελα να εντυπωσιάσω τους κριτές πάρα πολύ αυτή τη φορά, γιατί κάθε φορά κάνω όχι πολύ απλά, αλλά όχι και κάτι πολύ δύσκολο όταν μαγειρεύω για αυτούς, και αυτό ήθελα να κάνω κάτι πολύ δύσκολο.